Με διακοπές στην ψηφοφορία και επεισόδια πραγματοποιήθηκαν οι πρόορες βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι 6 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν καθώς η αστυνομία παρεμπόδισε την εκλογική διαδικασία σε κάποια εκλογικά τμήματα. Υπάρχουν 93.952 εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια. Σε 83.813 η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε κανονικά. Αυτό σημαίνει στο 89,2% των τμήματων, δήλωσε επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής. Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρήθηκαν στην Μπανγκόν και στο Νότο, περιοχές που θεωρούνται προπύργια του αντιπολιτευόμενου κόμματος των Δημοκρατικών, που είχε καλέσει τους πολίτες να μποϊκοτάρουν τις εκλογές. Η Εκλογική Επιτροπή διέταξε την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας στα τμήματα όπου υπήρξαν προβλήματα. Αυτό σημαίνει πως τα επίσημα αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν από το τέλος του μήνα. Η ψηφοφορία διεξήχθη στη σκιά των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες ζητούσαν την παρέτηση της κυβέρνησης της Πρωθυπουργού Γιινγκλουν Σινοάτρα.